Πάμε λοιπόν στην πολιτική μας συζήτηση τώρα και παρόντας εδώ στο στούντιο ο κύριος Γιουλέκας από τη Νέα Δημοκρατία. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Η κυρία Φωτίου, βουλευτής και πρώην υπουργός από το ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς ήρθατε κι εσείς. Και ο εκπρόσωπος τύπου του Κινήματος Αλλαγής, ο κύριος Παύλος Χριστίδης, σε Skype σύνδεση, επίσης εδώ κοντά μας. Καλημέρα, κύριε Χριστίδη. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, για να πούμε μια κουβέντα, κύριε Γιουλέκα, διότι έχουμε σήμερα και τη συνεδρία της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας για τα εθνικά θέματα. Στην μία ώρα και μάλιστα στην εταιρεία. Βαριά θέματα στην ατζέντα. Μαζί με τους δύο υπουργούς, έτσι. Θα είναι και ο κύριος Δένδιας και ο κύριος Παναγιώτοπουλος. Και οι δύο υπουργοί ακριβώς. Να ξεκαθαρίσει λίγο η εικόνα, γιατί δεν έχουμε και τόσο ξεκάθαρη εικόνα του τι συνέβη εκεί. Τώρα, με αφορμή αυτό. Άκουσα και την πολύ έντονη αντίδραση από την αντιπολίτευση και από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από τα άλλα κόμματα, είναι αλήθεια. Επιτρέψτε μου να πω το εξής, ότι κρινόμαστε όλοι. Ασφαλώς η κυβέρνηση, γιατί αυτή είναι και υπεύθυνη να πάρει τις αποφάσεις με την εντολή του ελληνικού λαού, αλλά όλοι. Τώρα, ειλικρινά αισθάνθηκα πάρα πολύ άσχημα. Θα σας πω ότι αισθάνθηκα ντροπή όταν είδα κάποια στελέχη, πολιτικά στελέχη, από το ευρύτερο πολιτικό φάσμα, να υιοθετούν αυτά. Τα fake news της Άγκυρας. Να μιλούν δηλαδή για κατάληψη εθνικού εδάφους, να μιλούν για εισβολή ξένης δύναμης στη χώρα, αν είναι δυνατόν, όχι μόνο να υιοθετούνται, ούτε καν να λέγονται από εμάς. Δηλαδή, ότι λέει η Άγκυρα, εμείς το πιστεύουμε, η Άγκυρα όταν μας έστελνε τους πρόσφυγες και τους χρησιμοποιούσε ως εργαλείο για να πολιορκήσει τον Εύρο, έλεγε ότι πέρασαν 10.000 πρόσφυγες στην Ελλάδα. Και ότι οι Έλληνες πυροβολούν τους Τούρκους. Αλίμονο αν εμείς τα υιοθετούμε όλα αυτά. Λυπάμαι ειλικρινά και το καταγγέλλω αυτό, γιατί είναι απαράδεκτο στα εθνικά θέματα να προσπαθούν κάποια πολιτικά στελέχη να βρουν χώρο για να μπορέσουν πολιτικά να ανασάνουν και να ακουστούν. Υπάρχουν άλλα πεδία στα οποία μπορούμε κυρία να μιλήσουμε. Κυρία Φωτίου, αυτή η ρητορική νομίζω σας αφορά και εσάς και σας έχουν κατηγορήσει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, άκουσα χθες τη συνέντευξη που έδωσε στο Σταρ, στη Μάρα Ζαχαρέα, να μιλάει για ακροδεξιά ρητορική της αντιπολίτευσης. Κύριε οικονόμου, όλη η αντιπολίτευση στη Λίβδη, λοιπόν, έπαθε παράκουση και επαναλαμβάνει τα fake news της Τουρκίας. Είναι δυνατόν ποτέ να πιστεί κανείς Έλληνας ότι τρελάθηκε όλη η αντιπολίτευση? Λοιπόν, τι έγινε για τη δική μας μεριά? Εμείς την Παρασκευή ρωτήσαμε ευθέως τον ΥΠΕΞ, δηλαδή τον Υπουργό Εξωτερικών, να μας πει τι συνέβη στον Εύρο. Μάλιστα. Ούτε κουβέντα παραπάνω. Το Σάββατο είπε ο Δένδιας, επιλέξει, ότι έκανε διάβημα στην Τουρκία, διότι οι Τούρκοι στρατιώτες πραγματοποίησαν μετρήσεις στην περιοχή των Φερών. Επιλέξει. Κατόπιν τούτου, αρχίζουν τα πράγματα να δυσκολεύουν. Γιατί δεν μπορεί βέβαια οι Τούρκοι να κάνουν μετρήσεις χωρίς να έχουν μπει μέσα στο ελληνικό έδαφος. Μπήκαν στο ελληνικό έδαφος, πιστεύετε εσείς? Εγώ δεν μπορώ να ξέρω. Εγώ ξέρω τι είπε ο ΥΠΕΞ. Χωρίς να μπουν στα ελληνικά εδάφη δεν μπορούν να κάνουν μετρήσεις. Ξέρω τι είπε επιλέξει. Δηλαδή μπήκαν στα ελληνικά εδάφη Τούρκοι. Κύριε Γιουλέκα, καθίστε λίγο. Μας είπατε, αφήστε τα αυτά. Αφήστε μπήκαν τα Τούρκοι αυτά. Μέσα σήμερα, στα εδάφη μας. Λοιπόν, αφήστε τα αυτά, τα σας παρακαλώ, κυρία Φωτίου. Αν για σας είναι ένας εύκολος τρόπος ρητορικής, επιτρέψτε καλά μου να σας πω ότι σαν να αφήνουμε τίποτα. Δεν αφήνουμε τίποτα, για όνομα του. Είναι δυνατόν. Ακούγομαι, κύριε Γιουλέκα. Ελάτε να ακούγετε, ρε παιδιά. Υιοθετείτε ότι μπήκανε Τούρκοι στα ελληνικά εδάφη. Τι είναι αυτά πράγματα? Τι είναι αυτά? Η χορύπανση σε μένα. Καλά, κυρία Φωτίου, αφήστε την χορύπανση και πείτε για την ουσία. Πρέπει να ακούγεται όμως. Πείτε για την ουσία. Κυρία Φωτίου, είναι δυνατόν να κάνουν οι Τούρκοι μετρήσεις χωρίς να μπουν στα εδάφη, είπατε. Άρα δέχεστε ότι μπήκαν Τούρκοι στα εδάφη. Και αυτό, κύριε Κολόμ, είναι απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο. Τι είπε ο υπουργός σας? Επιλέξει. Όχι, αυτό είναι δική σας θέση. Δική σας θέση. Τούρκοι στρατιώτες πραγματοποίησαν μετρήσεις στην περιοχή των Φερών. Καλά, ανασκευάστε τι είπατε μάλλον, γιατί δεν καταλάβατε. Τι είπατε, εντάξει, δεν πάμε έτσι. Κυρία Φωτίου, εσείς πιστεύετε ότι μπήκαν Τούρκοι στα ελληνικά εδάφη? Να μας το πείτε αυτό. Αυτό που λέτε δεν λέει ότι μπήκαν μέσα. Λέει το ότι πραγματοποίησαν μετρήσεις δεν λέει τίποτα. Ότι κατόπιν τούτου εμείς ανησυχούμε και ρωτάμε ξανά. Πείτε μας ακριβώς τι συμβαίνει. Δεν είναι τυχαίο ότι άλλα λέει το ένα Υπουργείο, άλλα λέει το άλλο. Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα καλούνται όλα τα κόμματα στο Άμυνας, όπου θα είναι και οι μας δύο υπουργοί. Μα ζητάτε και εσείς ζητήσατε την ενημέρωση. Τώρα που γίνεται η ενημέρωση, λέτε γιατί γίνεται η ενημέρωση? Δύο εβδομάδες πριν τα προγραμματισμένη συνάντηση. Συγγνώμη δηλαδή, έτσι. Εντάξει, με συγχωρείτε, είμαι ο πρόεδρος της Επιτροπής και δεν ξέρω. Αντιπολίτευση εδώ και μάλιστα την αξιωματική.
για να μην την αφήνετε να μιλάει. Αυτό κύριε, είναι φωτίο. Εύκολο. Έλατε, τώρα είναι. Δεν σας καλούμε για τέτοια. Εσείς δεν μιλάτε, διακόπτετε τον κύριο Γιουλέκα. Εσείς δεν μιλάτε, κυρία Φωτίου, την άλλη φορά που ήμασταν. Δεν μου επιτρέπατε. Ο κύριος Γιουλέκας δεν είπε ότι μπήκαν οι Τούρκοι στην Ελλάδα. Εσείς το είπατε. Εγώ είπα ότι είπε ο κύριος Δένδιας. Άμα το έλεγα, άμα εσείς καταλαβαίνετε κάτι. Όχι, αυτό το είπατε εσείς, επιτρέψτε μου, όχι ο Δένδιας. Εσείς το είπατε. Είπε ο κύριος Δένδιας. Εσείς είπατε επιλέξει για να κάνουμε μετρήσεις. Και τον Πασόκ, παιδιά, αλλά και στα ελληνικά εδάφη. Ναι, ναι, όλη η αντιπολίτευση συλλήβδην αναπαράγει λοιπόν τα fake news της Τουρκίας. Άμα το λέτε αυτό στον ελληνικό λαό, εγώ πιστεύω ότι κάτι δεν λέτε καλά. Μάλιστα. Επομένως υπάρχει ψωμί, λέτε, και εσείς ανησυχείτε από ό,τι κατάλαβα, κυρία Φωτίου. Και βέβαια ανησυχούμε. Γιατί να μην ανησυχούμε? Για όλη η αντιπολίτευση ανησυχεί, μόνο εμείς αντιπολίτευση. Πρέπει όμως να ανεβάζετε τόσο τους τόνους στα εθνικά θέματα. Δηλαδή αυτό που κάνετε είναι να δίνετε βούτυρο στο ψωμί της Τουρκίας. Στη ρητορική της Τουρκίας, κυρία Φωτίου. Αυτό σας λένε από τα αρμόδια υπουργεία. Η κυβέρνηση αφήνει γκρίζες ζώνες. Τις φοβόμαστε εμείς αυτές. Τι λοιπόν, λέτε, κυρία Φωτίου, πού ξέρετε τις γκρίζες ζώνες? Κυρία Φωτίου, για όνομα του Θεού, πώς κρίνετε ξυδίων τα αλότρια? Σας παρακαλώ πολύ. Όχι γκρίζες ζώνες σε αυτά τα μείζωνα θέματα. Μάλιστα. Τίποτα άλλο αυτό έχετε θέλουμε να πείτε, κύριε για αντιπολίτευση? Βρήκατε εθνικά θέματα, κύριε, γιατί οικονόμου, πάμε στον κύριο Χριστίδη. Πάμε δηλαδή. Είναι προφανές ότι η Τουρκία είναι αυτή η οποία παραβιάζει και το διεθνές δίκαιο και τις διμερείς συμβάσεις, και αυτό το έχουμε δει να εξελίσσεται και στο Αιγαίο και στον Εύρο και πρόσφατα και τα παλιότερα χρόνια. Και σε αυτό νομίζω ότι ομονοεί όλο το πολιτικό σύστημα, τουλάχιστον όσον αφορά το κίνημα αλλαγής. Είναι κάτι το οποίο είναι αδιαπραγμάτευτο. Αυτή είναι η στάση την οποία έχει ακολουθήσει η Φόφη γεννηματά και στα ευρωπαϊκά φόρα με τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες και με το μεταναστευτικό και προσφυγικό. Από εκεί και πέρα το θέμα δεν υπήρχε μέχρι να κάνει τις δηλώσεις ο κύριος Δένδιας στην ΕΡΑ. Mm-hmm. Από εκείνο το σημείο και μετά, για τα λίγα μέτρα, εμείς είπαμε ότι τέτοιου είδους δηλώσεις. Ο κύριος Δένδιας μιλούσε για την κήτη του ποταμού, όχι για τα σύνορα. Τα σύνορα είναι δεδομένα. Δεν αλλάζουν τα σύνορα με το πώς πάει το ποτάμι. Τα σύνορα είναι χαραγμένα από τη συνθήκη της Λοζάνης και από τα πρωτόκολλα μετά. Άλλο τι κάνει το ποτάμι. Το ποτάμι πάει μισή κήτη από εδώ, μία από εδώ, μία από την άλλη. Δεν έχει νόημα αυτό. Αυτό έλειπε, κύριε Οικονόμου, να λέει ο κύριος Δένδιας ότι δεν θα κάνουν για λίγα μέτρα σύνορων. Προφανώς δεν είπε αυτό. Και για τα λίγα μέτρα του ποταμού είναι ένα ζήτημα και ένας υπουργός εξωτερικών οφείλει να είναι εξαιρετικά προσεκτικός. Γι' αυτό και από την πρώτη στιγμή ο Ανδρέας Λοβέρδος ζήτησε ενημέρωση από τον κύριο Δένδια. Θα περιμένουμε την ενημέρωση αυτή, αλλά στο κάτω-κάτω της γραφής την συγκεκριμένη δήλωση, γιατί εκεί στεκόμαστε, είναι κάτι την οποία τη στυλίτευσε και η μισή Νέα Δημοκρατία με δηλώσεις οι οποίες έγιναν το τελευταίο χρονικό διάστημα. Δεύτερον, το γεγονός ότι ανησυχούμε είναι προφανές, διότι αφενός η Τουρκία συνηθίζει να κάνει μια εξωτερήκευση των εσωτερικών της ζητημάτων, αφετέρου υπάρχουν και υπουργοί. Διάβασα για παράδειγμα ένα tweet του κυρίου Κουμουτσάκου χθες προχθές που έλεγε ότι τώρα ξεκινάνε τα δύσκολα. Αυτό λοιπόν λέμε εμείς. Αυτό το ξέρουμε ότι έχουμε δύσκολα στα εθνικά θέματα, δεν είναι είδηση. Εκεί χρειάζεται σοβαρότητα από όλους και οφείλει να κοιτάξει και η Νέα Δημοκρατία πώς θα πορεύεται και να αποφεύγει τις άστοχες δηλώσεις. Και φυσικά, εγώ άκουσα την κυρία Φωτίου, θεωρώ ότι έκανε κάποια λεκτική υπέρβαση. Έτσι θέλω να το θεωρώ εγώ. Mm-hmm. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι μπήκε κάποιος στα ελληνικά σύνορα και έκανε αυτό το οποίο έκανε. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτό είναι κομμάτι, ας πούμε, κάποιας αντίληψης που έχει ελληνικό πολιτικό κόμμα. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Σε κάθε περίπτωση, εμείς δεν σηκώνουμε μύγα στο σπαθί μας και νομίζω ότι αυτό αφορά κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδα. Πρέπει να διεθνοποιήσουμε τα ζητήματα που αφορούν την Τουρκία και να δούμε πώς υπερασπιζόμαστε τα ελληνικά και ευρωπαϊκά. Πάντως, αυτό που υπόθηκε, κύριε Γκιουλέκα, μένα μου έκανε εντύπωση η ακροδεξιά ρητορική. Τι εννοείται δηλαδή, ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία ακραία που συνδέονται με την αριστερά? Κοιτάξτε, όσοι μιλάνε για κατάληψη εθνικού εδάφους, αυτό καταλαβαίνετε, κύριε Οικονόμου, ότι είναι κάτι το οποίο υπερβαίνει όλα τα όρια. Και ειδικά όταν μιλάμε αυτή την περίοδο που συνεχίζεται όχι η προκλητικότητα, η τουρκική επιθετικότητα, και όταν δύο μήνες πριν, επειδή ακούγονται διάφορα ονόματα για κυβερνητικούς παράγοντες, ήταν αυτή η κυβέρνηση στον Εύρο που αντί να ευνηδιαστεί από τον Τούρκο, ευνηδίασε τον Τούρκο και μάλιστα έφερε όλους επικεφαλείς των μεγάλων ευρωπαϊκών οργανισμών να δουν εδώ η διεισόμαση ποιοι είναι αυτοί που προκαλούν. Άρα λοιπόν, μην λέμε τέτοια πράγματα, αλλά ξέρετε ποιο είναι το τραγικό.
Το τραγικό είναι ότι. Μέσα στη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν διαφοροποιήσεις για αυτά τα θέματα. Ασφαλώς και όχι. Γιατί έχω ακούσει και κάποια τέτοια αντίληψη. Προσέξτε, λέω, για να μην γίνει οποιαδήποτε παρανόηση. Για να μην γίνει οποιαδήποτε παρανόηση. Επιτρέψτε μου, κύριε Χριστίδη, ακούστε. Για να μην, μην ξανανοίγουμε τέτοια ζητήματα, γιατί το μόνο το οποίο κάνουμε είναι να παίζουμε το παιχνίδι της Τουρκίας. Και είμαι βέβαιος ότι τουλάχιστον από πρόθεση δεν θέλει κανείς. Εάν κάποιοι το κάνουν έτσι ελαφρά τη συνειδήση, λυπάμαι για αυτούς. Και νομίζω ότι όλοι κρινόμαστε. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα σας πω το εξής. Τα σύνορα έχουν καθοριστεί. Η γραμμή στον Εύρο είναι καθορισμένη από τη συνθήκη της Λοζάνης και από το πρωτόκολλο του 26. Mm-hmm. Δεν τίθεται θέμα να συζητήσουμε. Όπως είπαμε, η κήτη του ποταμού μπορεί να αλλάζει, όχι τα σύνορα. Τα σύνορα είναι συγκεκριμένα. Με τη διαφορά που κάνει η κήτη του ποταμού, αν πάει λίγο δεξιότερα ή λίγο αριστερότερα, κάποια εδάφη στη δεν μία πλευρά αυτά, πάνε λίγο πιο από εδώ ή από εκεί, χωρίς όμως να αλλάζει η γραμμή. Αυτό που λέει η κυρία Φωτή, ο κύριος Μπουλέκας, νομίζω είναι σωστό και πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί. Μήπως κάνατε κάποια φάουλ στην αντιπολίτευση. Σας παρακαλώ. Δεν ξέρω, ρωτάω. Κύριε οικονόμου, σας παρακαλώ, δεν έκανα και κανένα λεκτικό λάθος. Γιατί, έτσι λέει ο κύριος Χριστίδης. Τι είπα ακριβώς, κύριε Χριστίδη, διάβασα τις δηλώσεις του κυρίου Δένδια και τις διάβασα επιλέξει, δεν τον παραποίησα σε τίποτα. Είπε, πραγματοποιήσαμε διάβημα στη γείτονα χώρα, διάβημα, δεν κάνει στη γείτονα χώρα για τίποτα. Εξήγησε ο υπουργός για αυτό. Διότι Τούρκοι στρατιώτες πραγματοποίησαν μετρήσεις, κύριε Χριστίδη, ακούστε με, στην περιοχή των Φερών. Τελεία. Τελεία. Και είπα, όταν έχει συμβεί αυτό και λέει αυτό ο ΙΠΕΞ, τότε όλοι ανησυχούμε. Δεν είναι τυχαίο ότι ανησυχούμε όλοι. Όχι, είπατε ότι δεν γίνεται να γίνουν μετρήσεις χωρίς να μπουν στα ελληνικά εδάφη, κύριε Φωτή. Είπα ότι να μας εξηγήσουν πώς κάνανε με ντρόν. Θα μας εξηγήσουν σήμερα, λοιπόν. Σήμερα, λοιπόν, θα τα εξηγήσουν όλα. Γιατί όμως τα βάζετε αυτά τα ζητήματα που είναι σοβαρά, κύριε Φωτή, στην πολιτική κόντρα. Γιατί τα σοβαρά θέματα ακριβώς. Αυτά συζητάτε εσωτερικά. Και μαθαίνετε και λεπτομέρειες που δεν μαθαίνει η κοινή γνώμη. Δεν θέλουν σκιές στα σοβαρά θέματα. Καμία σκιά. Γι' αυτό επιμένουμε. Μήπως τα κάνετε, κυρία Φωτή, για να καλύψετε την ένδυα, την αντιπολιτευτική του ΣΥΡΙΖΑ. Έχω καλύψει το θέμα εφόλης της ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, άλλο λέω εγώ τώρα. Αφήστε την ένδυα του ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρω, γιατί είδα το πρόγραμμα χθες, δεν έτυχε και μεγάλης υποδοχής. Κύριε, στον τύπο. Θα πάμε στο πρόγραμμα. Δεν το βλέπω. Γιατί είμαι να εδώ παίζει για πολύ να εξηγήσω σήμερα. Το πρόγραμμα. Δεν είμαι εδώ για να φάμε όλη εγώ την βλέπω ώρα εδώ στην εφημερίδα των συντακτών να είναι μονόστιλο το πρόγραμμα. Εθνικά θέματα, εδώ είμαι για να εξηγήσω τα εθνικά θέματα το είναι πρόγραμμα. Πάνω απ' όλα. Επιτρέψτε μου. Σήμερα δεν τρώμε την ώρα. Αλλάτε να πει μια κουβέντα για το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Γιουλέκα, όχι. Όχι, θέλω να μεταφέρω το κλίμα. Παρακαλώ. Εγώ δεν πρόκειται να πω μια κουβέντα. Πρέπει να πει η κυρία Φωτίου δύο λόγια για το πρόγραμμα. Αλλά κύριε δεν υπάρχει. Εξήγηλε το κόμμα στις αξιωματικές αντιπολίτευσης στο ολόκληρο πρόγραμμα. Χθες πρέπει να ακούσουμε δύο πράγματα. Ρε, παιδιά. Ελάτε. Τα είπαμε εμείς το πρωί, βέβαια. Κύριε οικονόμου, καταρχήν να σας πω κάτι. Δεν περιμένω το πρόγραμμα ούτε να παιχτεί από κανένα κανάλι. Ένα αξιοπρεπές κανάλι, πιστεύω, σήμερα θα έδειχνε μερικές από τα εξαγγελίες. Δείξαμε, κύριε Φωτίου. Τους πίνακες δείξαμε με τους οποίους φωτογραφίζουμε. Είπαμε τι ποιες είναι οι γραμμές που έβαλε, τα είπαμε όλα. Δεν είπαμε τίποτα και σας άκουσα πώς από το πρωί. Πώς δεν είπαμε, κάνετε λάθος. Είπαμε. Εγώ λέω, λοιπόν, θα υπάρξουν 4 μήνες, κύριε οικονόμου. Όλο αυτό το πρόγραμμα που φωτογραφίζει έναν-έναν οικογενειάρχη, έναν-έναν από τους πληττόμενους εργαζόμενους, μία-μία από τις πληττόμενες επιχειρήσεις, θα γίνει φεϊβολάν. Θα το μάθουν, θέλουμε, δεν θέλουμε. Mm. Γιατί κάποιοι δεν θέλουν να το μάθουν. Το πρόγραμμα, λοιπόν, είναι το μόνο που μπορεί να δώσει ελπίδα στον ελληνικό κλείνουμε λαό. Εδώ. Είναι φως το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι φως και ελπίδα. Γιατί. Γιατί κρατάει την οικονομία. Πώς να κλείσω. Μας πιέζει το κοντρόλ. Δεν μπορώ να κλείσω μόνος μου, δεν δικό μου το κανάλι. Αν, κάνω, κύριε δεν, αν με φέρατε εδώ για να μην ακουστεί το πρόγραμμα, κακώς ήρθα. Μα πράγματι. Δεν είναι το θέμα. Κυρία Φωτίου, εσείς φάγατε τον χρόνο για τα εθνικά θέματα. Κακώς ήρθα. Λοιπόν. Πάντως τα Ζάπια και τη Θεσσαλονίκη τις πλήρωσε πολύ ακριβά ο ελληνικός λαός. Συγγνώμη πάντως που μιλάμε για τα εθνικά, να το ξανακάνουμε. Κλείνουμε εδώ, παιδιά. Παρακαλώ. Κλείνουμε εδώ, κύριε. Ο ελληνικός λαός καταλαβαίνει, κύριε Κολόμο, δεν με αφήνετε να πω το πρόγραμμα. Μα όχι, δεν σας αφήνω. Πέρασε ο χρόνος μας, κύριε Φωτίου.
Πάντως, δεν είναι τόσο χαζό. Ήμασταν 15 λεπτά στον αέρα, κύριε Φωτίου. Φάγατε 12 λεπτά με τα εθνικά θέματα. Τι να σας κάνω. Εσείς τα φάγατε. Εγώ ρώτησα μία ερώτηση έκανα. Εσείς και χαλάσατε κόσμο. Και έπρεπε εγώ να κάτσω μουγγί για να πάμε παρακάτω. Δεν θα ξαναμιλήσουμε. Ελάτε λοιπόν, παρακάτω. Σας βεβαιούμε. Εγώ λέω λοιπόν. Πάμε σε ένα διάλειμμα. 13,4 δις για την οικονομία και την κοινωνία. Για το τετράμινο. Είναι απολύτως κοστολογημένα. Καλύπτουν 1,7 εκατομμύρια εργαζόμενους. Όχι, κύριε Χριστίδη, δεν υπάρχει παιδιά χρονός. Κλείσαμε. Καλύπτουν 4 εκατομμύρια. Ο ΣΥΡΙΖΑ να γίνει σε 11 δις και μας χρέωσε 11 δις. Λοιπόν, διάλειμμα παρακαλώ. Ευχαριστώ την κυρία Φωτίου. Θα βγάλει το πρόγραμμα να του. Ευχαριστούμε κύριε Χριστίδη, κυρία Φωτίου, κύριε Γκιουλέκα. Ελάτε ρε παιδιά. Με τον Γιώργο Λιάγκα.